Επιστρέψαμε εδώ, είστε συντονισμένοι στο One Channel και παρακολουθείτε την εκπομπή που ρίχνει εναλλακτικέ ματιέ στην επικαιρότητα. Πρέπει να σα πω ότι και μόνο η λέξη τσιπάκι ερεθίζει τι πιο ευαίσθητε χορδέ κάθε σοβαρού συνωμοσιολόγου που σέβεται τον εαυτό του. Θυμίζω επίση ότι πολλά χρόνια πριν, δεκαετίε πριν, οι παπαροκάδε είχαν μιλήσει για το τσιπάκι. Δεν ξέραμε βέβαια τότε τι ακριβώ θα συμβεί. Χτες όμως υπήρξε μια ενημέρωση ότι η μάλλον πιο δημοφιλής ε, εταιρεία στον κόσμο, ή μάλλον ο όμιλο εταιρεών του Ηλόν Μαστ, ήταν αυτή η οποία για πρώτη φορά εμφύτευσε, εμφύτευσε τσίπ σε εγκέφαλο ανθρώπου. Και φώναξε έναν ειδικό άνθρωπο εδώ, ο όμιλος εταιρεων του Elon Musk, ηταν Αλέξανδρο Μπλιώνα, είναι κυριο Αλέξανδρος μπλιωνα ειναι νευροχειρουργός Γεια σα κύριε Μπλιώνα, καλώ yeah. ήρθατε. Yeah. Ε, εδώ βλέπουμε κιόλα. Αυτό είναι το τσιπάκι, το συγκεκριμένο που είδατε. Mm -hmm. ε, εντάξει, τώρα αυτά είναι γραφικά βέβαια, ε, όχι γραφικά, εννοώ γραφιστικά. Yeah. Ε, άρα βλέπετε εδώ χρήσεις, κοιτάξτε εδώ με το κινητό τηλέφωνο, τεχνητές νοημοσύνες ε, επικοινωνούν. Mm. Θέλω να τα πάρουμε όλα με μια σειρά γιατί mm. πραγματικά νομίζω ότι αντί να ασχολούμαστε με ανοησίες θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά. Το ότι εμφυτεύουμε τσιπάκι στον ανθρώπινο εγκέφαλο, καταρχήν για να, να, να προλάβω να κάνω πολλά ερωτήματα, είναι ασφαλές. Mm. Υπάρχουν κίνδυνοι σαφέστατα, όπω κίνδυνοι για λοιμώξει, κίνδυνοι για απόρριψη δημοσχεύματο. Ακριβώ. Ο, ο, ο κίνδυνο τη εγχείρηση. Ε, και οι εγχειρήσει στον εγκέφαλο γενικά είναι αρκετά επικίνδυνε επεμβάσει. Ε, υπάρχουν διάφορα διάφορο πράγματα που μπορούν να συμβούν. μπορεί να, ε, να έχει, α πούμε, εκρόη εγκεφαλονοτέα υγρού από το τραύμα, το υγρό που αγκαλιάζει τον εγκέφαλο. Ε, και φυσικά μικρέ αιμορραγίε που μπορούν να συμβούν. Ναι. σημασία μου ακούω. σω, ναι, βέβαια. Ωραία. Το βάζει το τσιπάκι. Mm -hmm. Πήγα, εγώ έβαλα, α πούμε, πάω. Δεν είναι και εύκολο. Εμένα mm -hmm. δεν χρειάζεται πολλή πολύ δραστηριότητα πριν. Βάζει ένα τσιπάκι. Τι μπορώ να κάνω με αυτό το τσιπάκι. Κοιτάξτε, τώρα το τσιπ το συγκεκριμένο που έβαλε ο Όχι, μας... Τι μπορώ να κάνω σήμερα. Yeah. Τι θα μπορώ να κάνω. Στο μέλλον, στο μέλλον αρκετά πράγματα. Ήδη είναι δυνατό να ελέγξει ένα προσθετικό μέλο. Εμφυτεύοντα του τσιπάκι πάνω στην κινητική περιοχή, δηλαδή στου νευρώνες. Άρα, ξέρουμε που είναι οι νευρώνες για την το κάθε ξέρουμε. περιοχή, ε, το ξέρετε. Όχι εσείς, για την κάθε ε. περιοχή. Ξέρουμε. ξέρουμε που είναι η κινητική περιοχή, η αισθητική περιοχή. Ξέρουμε που είναι ο λόγο, που είναι η ακοή, ξέρουμε που είναι η όραση. Και ξέρουμε που είναι η νόηση. Αλλά την νόηση δεν την έχουμε ακόμη καταλάβει πλήρω. Άρα τα υπόλοιπα, τα πιο μηχανικά. Κουνάω χέρια, ας πούμε. Φωστά. ή γυρνάω κεφάλι, μπορούμε κάπως να το. Αυτά ξέρουμε και ήδη σε πολλά χειρουργία που κάνουμε. Χρησιμοποιούμε κάποιε ειδικέ ταινίε με ηλεκτρόδια και βλέπουμε ακριβώ ποιο σημείο του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για την κίνηση του ποδιού, του χεριού, τη δουλειά. Άρα είναι πολύ καλά νέα για του ανθρώπου οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Ακριβώ. Ποιο φαντεζή δραστηριότητε υπάρχουν, δηλαδή να παίρνουμε τηλέφωνο, α πούμε. Ε, Προ το παρόν μπορούμε να ελέξουμε. κέρσορα. Μπορούμε να, να μπαίνουμε κέρσορα. στο, στο ίντερνετ. Μπορούμε να ελέξουμε κέρσορα. Αυτό α. έχει γίνει ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, βέβαια. Το έκανε και ο Χόκινγκ αυτό. Ακριβώ, ναι. Αλλά αυτό ε, κάθε μέρα εξελίσσεται. Δηλαδή αυτό το τσιπάκι, ας πούμε, έχει και ασύρματο δίκτυο. Μπορεί να σου στείλει ασύρματα τα δεδομένα χωρί να χρειάζεται κάποιο καλώδιο ή κάποιο. κάποιο και παραπάνω συσκευή, φορτίζει ασύρματα. Α, γιατί φορτίζει το, για το, το κλασικό πρόβλημα που είχαμε και έχουμε ακόμα όταν κάνουμε μια διέγερση στον κεφάλου, είναι ότι υπάρχει μπαταρία που θέλει αλλαγή κάποιου μήνε ή χρόνια. Άρα και συνεχώ εγχειρήσει. Τώρα με την ασύρματη φόρτιση θεωρητικά αυτό λύθηκε. Οπότε είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά να χρησιμοποιηθεί. Τι άλλο, θα μπορούμε ενδεχομένω να βλέπουμε ναι. πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Α, αυτό ακόμα δεν το έχουμε αρκετά διερευνήσει. Ξέρουμε που βρίσκεται το κέντρο τη όραση. Αλλά δεν έχουμε ακόμα αποκωδικοποιήσει τα ρεύματα τα οποία μπορούν και παίρνουν αυτά τα τσιπάκια από αυτό το κέντρο. Οπότε είμαστε λίγο μακριά από αυτό. Ίσως στο απότερο μέλλον να γίνει και αυτό, αλλά είμαστε λίγο μακριά. Ωραία. Και με κίνδυνο ναι. να φανώ ε, ενδεχομένω ρατσιστή ή και σεξιστή, δεν ξέρω τι. Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι θα αναρωτιούνται το ίδιο με μένα. Μπορώ να γίνω πιο έξυπνο με ένα τέτοιο τσιπάκι. Ε, υπάρχουν κάποιε επεμβάσει που αυξάνουν την νοημοσύνη. Ε, συγκεκριμένα, εάν ε, μπορέσει. Κατ' από το κοντρόλ λένε ότι δεν μπορώ να γίνω πιο έξυπνο. Αυτό μπορώ να το κλάβω βέβαια ω δύο ε, ναι, υποθέσει. Είναι, αρκετά πειραματικό η αλήθεια αυτό. Αλλά έχει δειχτεί ότι κάποιε επεμβάσει αυξάνουν κατά κάποιο ποσοστό το δίκτυο ευφυία σε συγκεκριμένα κέντρα στον εγκέφαλο όταν αυτά τα διεγείρουμε ε, με ρεύμα. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ πειραματικό, όμω είμαστε πάρα πολύ μακριά. Αλλά ε, δεν είπα ότι ναι. θα γίνουν αύριο, απλώ προσπαθώ να καταλάβω πού θα οδηγήσει αυτό. Θεωρητικά μπορεί να. Κάτι άλλο τώρα. Α ναι, ναι. πούμε, ότι εγώ αποφασίζω τώρα έχω το τσιπάκι που είχαμε ναι. βάλει πριν που ήταν εύκολο, είπαμε και το βάλαμε. Σωστά. Το έχω το τσιπάκι και ναι. έρχομαι σε εσά που είστε μια εταιρεία που παράγει αντίστοιχο υλικό. Και σα ναι. λέω, Γεια σα. Σήμερα θέλω να μου βάλετε το ειδικό, mm -hmm. την ειδική δισκέτα, το ειδικό αυτό να γίνω ναι. <laughs> ε, Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το, το κύκλωμα τη μάθηση στον εγκέφαλο. Είναι πάρα πολλά κέντρα τα οποία συνδέονται μεταξύ του. Οπότε το να μπορέσει να δώσει γνώση σε κάποιον, επειδή είναι, μια συνιστόσα και οπτικών ερεθισμάτων και ακουστικών ερεθισμάτων και μνημών, είναι πάρα πολύ νευρώνει σε πάρα πολλά διαφορετικά κέντρα που ενώνονται μεταξύ του. Δεν θα φτάσει ένα τσίπ, θα θες πάρα πολλά τσιπάκια για να το κάνει αυτό. Οπότε... Ή Και κάποιο το οποίο θα έχει πολλέ απολύξει, ίσω. Ε, ναι, ακόμα δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Προ το παρόν ναι, αλλά αυτά που έχουμε. Είμαστε με γεωμετρική πρόοδο, υποθέτω. Πιθανότατα ήμως. σε κάποιε δεκαετίε. Ε, πιθανότατα κιόλα. Πάντω, αυτό που κάνει το τσίπ που υπάρχει αυτή τη στιγμή και όλη η τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να παίρνουμε το ρεύμα από μια μικρή περιοχή του εγκεφάλου, κάποια εκατοστά. Ακόμη δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία να μπορέσουμε να πάρουμε πολλά κέντρα μαζί πληροφορία. σω να υπάρξει. Άρα στην πραγματικότητα, αφού έχω βάλει το τσίπ, μπορώ πλέον να επικοινωνώ μέσω του ασύρματο δικτύου ή Bluetooth, δεν ξέρω τι θα έχει. Ασύρματο είναι. Ναι. Με υπολογιστικά συστήματα. Ακριβώ. Είναι αυτό που λέμε Brain Computer Interface. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε μια διαπαφή, φτιάχνουμε μια διαπαφή μεταξύ του εγκεφάλου μα και ενό υπολογιστή, ώστε να πάρουμε πληροφορίε από τον εγκέφαλό μα και να τι μεταφέρουμε στον υπολογιστή. Ωραία, και θα κλείσουμε τώρα με την ερώτηση που θα έκανε κάθε τίμιο νομοσιολόγο. Μπορεί θα. να με ελέγξει κάποιο μέσω αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Γιατί σκεφτείτε ότι για να ελέγξει κάποιον θα πρέπει να επέμβει στο μετοπίο λοβό, που είναι ο λοβό που γίνεται όλη η διεργασία τη νόηση για να πάρουμε τι αποφάσει μα και είμαστε πολύ μακριά από το να καταλάβουμε πώ ακριβώ λειτουργεί και πώ. Ε, τα ρεύματα που κυκλοφορούν στο μετωπίο λοβό ε, γίνονται αποφάσει. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό. Άρα στην πραγματικότητα ναι. δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν οι φίλοι οι συνωμοσιολόγοι. Όχι, Τουλάχιστον όχι. στη διάρκεια τη δική μα ζωή, δύσκολα κάποιο πατάει ένα κουμπί και θα μα βάζει να κάνουμε πράγματα. Πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ σωστά, ενδιαφέρουσα ευχαριστώ. η κουβέντα. Κύριο Αλέξανδρο Μπλιώνα, νευροχυρουργό, να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, πάμε και πάλι σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Μαριλίζα Αναστασοπούλου.